Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr. Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου μπλε χρώματος Chalky Paint της Maxi Decor, είπα να πειραματιστώ με χρώματα κυμολίας και να επιχειρήσω να δώσω απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που βλέπω ξανά και ξανά στα social media. Το χρώμα κυμολίας είναι ένα χρώμα με ειδική σύσταση, ώστε να εφαρμόζει πολύ καλά σε διάφορες επιφάνειες με πολύ λίγη ή και καθόλου προετοιμασία. Λέγεται χρώμα κυμολίας λόγω της ματ βελούδινης υφής που δίνει στο αντικείμενο που βάφουμε και όχι απαραίτητα επειδή έχει κυμολία μέσα. Είπα λοιπόν ότι το αντικείμενο που πρόκειται να βαφτεί με χρώμα κυμολίας δεν θέλει προετοιμασία και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που προκύπτει ξανά και ξανά. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο πρόκειται να βαφτεί με οποιοδήποτε υλικό θα πρέπει πρώτα να το έχουμε καθαρίσει από λίπη και από σκόνες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το υλικό αλλά και την κατάσταση του αντικειμένου, ενδέχεται να χρειαστεί να γυαλοχαρτάρουμε ή να ασταρώσουμε. Πάμε να κάνουμε πειράματα σε διάφορες επιφάνειες για να δούμε τι κάνουμε πού και γιατί. Έχω εδώ δύο κομμάτια μελαμίνης και θα δοκιμάσω την εφαρμογή του Chalky Paint με και χωρίς γυαλόχαρτο. Όταν λέμε γυαλοχαρτάρουμε, μιλάμε για πολύ ελαφρύ τρίψιμο, έτσι, σχεδόν χάδι. Δεν χρειάζεται να περάσουμε τρεις μέρες ξύνοντας ή σαν να γριέψει λίγο η επιφάνεια. Και φυσικά, μετά το γυαλοχαρτάρισμα, καθαρίζουμε και τη σκόνη που έχει βγει. Ξεκινάω με το γυαλοχαρταρισμένο κομμάτι. Να σου πω εδώ ότι το γυαλοχαρτάρισμα προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και άρα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο βαμμένο αντικείμενο. Δοκίμασέ το και σε αντικείμενα που έχουν παλιό βερνίκι ή λάκα. Και συνεχίζω με το κομμάτι που δεν έχω γυαλοχαρτάρι. Βλέπω ότι το χρώμα απλώνεται πιο ομοιόμορφα στη γυαλοχαρταρισμένη επιφάνεια, το οποίο σημαίνει ότι θα μου κάνει τη ζωή ευκολότερη, ενώ μπορεί να χρειαστώ και λιγότερο χρώμα για να καλύψω την ίδια επιφάνεια. Άρα, αν έχουμε να βάψουμε γυαλιστερές επιφάνειες, προτείνω ένα ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα. Έχω εδώ δύο πορώδεις επιφάνειες, ένα κόντρα πλακέ και ένα MDF. Εδώ θέλω να σου μιλήσω λίγο για το αστάρι, το οποίο είναι ένα κολλώδες υλικό, το οποίο χρησιμοποιούμε για να σφραγίσουμε την πορώδη επιφάνεια που πρόκειται να βάψουμε. Βγαίνει σε λευκό και διάφανο χρώμα και τώρα θα κάνω μία δοκιμή να βάψω MDF και κόντρα πλακέ με και χωρίς αστάρι. Ξεκινάω με το κόντρα πλακέ και θα περάσω λευκό αστάρι. Το ίδιο θα κάνω και στο MDF. Όταν στεγνώσει το αστάρι, περνάω Chalky Paint σε όλη την επιφάνεια. Όπως βλέπω, το Chalky Paint εφαρμόζει πολύ καλά, είτε με αστάρι είτε χωρίς. Ας δοκιμάσω και το MDF. Παρατηρώ ότι το αστάρι που ήταν σε αυτή εδώ την πλευρά έχει καλύψει κάποιες μικρές ατέλειες του υλικού και έτσι μπορεί να μην χρειαστεί να περάσω δεύτερο χέρι χρώμα κυμολίας. Άρα σαφώς κάνω οικονομία γιατί το αστάρι είναι πιο φτηνό από το χρώμα κυμολίας. Αστάρι χρησιμοποιούμε επίσης όταν πρόκειται να κάνουμε μία πολύ μεγάλη αλλαγή χρώματος. Δηλαδή, ένα πολύ σκούρο έπιπλο για να γίνει ανοιχτόχρωμο θα χρειαστεί σίγουρα δύο χέρια χρώμα κυμολίας. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πρώτο χέρι με λευκό αστάρι και να περάσουμε χρώμα κυμολίας μόνο στο δεύτερο χέρι. Έτσι, όλο το project θα μας βγει πολύ πιο οικονομικό. Πέρα από τα κλασικά υλικά MDF, μελαμίνη ή λάκα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Chalky Paint και σε πολλά άλλα υλικά, όπως γυαλί. Ας δοκιμάσουμε σε αυτό εδώ το μπολάκι. Όπως βλέπουμε, το γυαλί δεν χρειάζεται καμιά προετοιμασία, καθώς και εδώ το Chalky Paint κάνει πολύ καλή δουλειά. Ας κάνουμε μία τελευταία δοκιμή σε ύφασμα. Εδώ θα χρειαστεί να αραιώσουμε το χρώμα με νερό, ώστε το ύφασμα να διατηρήσει την ελαστικότητά του και να μην κοκαλώσει.
Να θυμάστε ότι δεν προσθέτουμε ποτέ νερό μέσα στη συσκευασία του χρώματος, αλλά κάνουμε την ανάμιξη σε ένα τρίτο δοχείο. Έτσι, αν περισσέψει λίγο χρώμα, δεν κινδυνεύει να χαλάσει από το νερό που θα έχει μείνει μέσα. Και εδώ έχω πολύ καλή εφαρμογή και καλλυπτικότητα. Το σχέδιο σχεδόν εξαφανίστηκε από το πρώτο χέρι. Ωραία, βάψαμε ό,τι ήταν να βάψουμε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα προστατεύσουμε το αντικείμενό μας. Θα έχετε ακούσει ότι πάνω από το χρώμα κυμολίας περνάμε κερί. Αυτό έχει πολύ να κάνει με την χρήση του αντικειμένου. Αν μιλάμε για ένα διακοσμητικό αντικείμενο που θα έχει μικρή χρήση, μπορούμε να περάσουμε κερί με ένα πανάκι, όπως κάνω εγώ εδώ, και θα έχουμε πραγματικά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Να θυμάστε ότι το κερί μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 20 μέρες μέχρι την πλήρη σκλήρινσή του, οπότε μέχρι τότε χρησιμοποιούμε το αντικείμενο με λίγη προσοχή. Πέρα από το κερί μπορείτε να περάσετε το αντικείμενο και με βερνίκι νερού. Η Maxi Decor έχει 3 βερνίκια, ματ, σατινέ και γυαλιστερό, και βλέπετε εδώ τις διαφορές τους. Τέλος, αν πρόκειται για ένα αντικείμενο με πολύ έντονη χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βερνίκι νερού 2 συστατικών της Maxi Color, το οποίο προσφέρει πολύ μεγάλη προστασία. Αυτά από εμένα για σήμερα, ελπίζω να κάλυψα κάποιες απορίες. Κλείνοντας, να σας πω ότι η Maxi Decor είναι μια ελληνική εταιρεία με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της βαφής, κυρίως επίπλων, και διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων από κόλλες, βερνίκια, πάστες και πολλά άλλα, τα οποία θα βρείτε στο maxidecor.gr. Εκεί θα βρείτε τόσο το καινούριο μπλε Chalky Paint, όσο και τις υπόλοιπες 30 αποχρώσεις σε 3 συσκευασίες. Σας εύχομαι καλές δημιουργίες! Bye!